Αυτές είναι οι σκέψεις της Δημοτικής Αρχής για το θαλάσσιο μέτωπο. Εγκαταστάσεις Λαδόπουλου, καρναβαλικό πάρκο. Διαμέσου του Τζέσικα, δηλαδή ένα δανειοδοτικού προγράμματος που έχει εγκρίνει περίπου 15 εκατομμύρια για την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, να μετατραπεί σε αυτό το καρναβαλικό χωριό ή καρναβαλικό πάρκο, ώστε να αξιοποιήσουμε ένα συγκριτικό πλεονέκτημα που έχει η Πάτρα σε σχέση με το καρναβάλι. Λιμενική ζώνη εν ιδρύο. Ζητήσαμε να χρηματοδοτηθεί από το τομεακό του Υπουργείου Πολιτισμού. Εκεί υπήρξε μια συζήτηση αν θα προλάβουμε, γιατί η μελέτη δεν την έχουμε, έχουμε μόνο μια μελέτη σκοπιμότητα. Δημιουργία μαρίνα στη νότια Λιμενολεκάνη, από τη Γούναρη έως την Αγίου Νικολάου. Η μαρίνα, η οποία με χρήματα ιδιωτικά μπορεί να γίνει, αλλά με σχεδιασμό του Δήμου, όπως έγινε και τη μαρίνα του Λιμενικού Ταμείου, που εκεί μπορεί να είναι μαρίνα για σκάφη, αλλά ταυτόχρονα είναι και χώρος αναψυχής για τους πατρινούς. Μπορεί λοιπόν η νότια Λιμενολεκάνη, δηλαδή Γούναρη με Αγίου Νικολάου, να γίνει μια μαρίνα με χρήματα που θα έρθουν από ιδιωτικά κεφάλαια. Ο συνολικός αυτός σχεδιασμός αξιοποίησης παραλιακής ζώνης έγινε αποδεκτός από τον Υπουργό, ο οποίος δήλωσε ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ένταξη των έργων σε κοινοτικά προγράμματα. Ο σχεδιασμός αυτός συνέλαβε και θετική αντιμετώπιση από την πλευρά του Υπουργού του Αιτήματος για παραχώρηση στο Δήμο της κυριότητας χώρων όπως το κάμπινγκ και το έλος της Αγιάς. Τα ακίνητα στην Αγιά, έλος, κάμπινγκ κλπ. Τα οποία δεν είχε παραχωρηθεί η κυριότητα, μόνο η χρήση, η οποία σε λίγο καιρό λύγει, να μπορεί να έχει αυτή την κυριότητα. Έχοντας αυτή την κυριότητα, έχει και τη μελέτη ανάπλαση, θα μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ. Ο Υπουργός έκανε γνωστό στο Δήμαρχο ότι έχει ήδη ικανοποιηθεί το αίτημα του Δήμου Πατρέων, ένα ανοιχτός και επισκέψιμος για το κοινό, ο αρχαιολογικός χώρος της Βούντενης, ενώ εμφανίστηκε θετικός ό,τι αφορά τη μεταβίβαση της κυριότητας Ολυμπιακών, τουριστικών και πολιτιστικών ακινήτων στο Δήμο Πατρέων, όπως το Πελοποννησιακό Στάδιο, χώροι κάμπινγκ και έλος Αγιάς, θέατρο Αγορά, κλειστό κουκούλι και άλλα. Σε ό,τι αφορά τα ποσά που οφείλονται στο Δήμο Πατρέων από το Υπουργείο Πολιτισμού, ο κ. Γερουλάνος ξεκαθάρισε ότι υπάρχει τεράστιο οικονομικό πρόβλημα. Όλα τα επιχειρήματα που λέω εγώ στους φορείς του πολιτισμού, που λέμε δεν έχουμε να δώσουμε, τα ίδια άκουσα από τον κύριο Γερουλά. Με λίγα λόγια, δεν διαφαίνεται καμία πιθανότητα εκταμείευσης των οφειλόμενων προς το δημόσιο ποσόν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.